άλλη και κοπιάκαση και εμείς εις των κόπων αυτών εις ελιλήθατε. Αδερφοί μου, εορτήν μεγάλην εορτάζουμε σήμερα, γυναικός η οποία βρίσκεται εις το σκότος της αμαρτίας και δι' αυτήν ο Κύριος εμερίμνησε ιδιαιτέρως. Όσοι επισκέφθητε τα Άγια Μέρη στα οποία περπάτησε ο Κύριός μας, επισκέφθητε και την πόλη της Σαμαρίας εις το φρέαρ το οποίο όπου εκάθισε ο Χριστός, και αυτό το μέρος υγειάστη δια του μαρτυρίου ενός Αγίου ανδρός, ο οποίος φέρει το όνομα Φιλούμενος. Εις το φρέαρ εκείνο του Ιακώβ εχύθη αίμα μαρτυρικό, εκεί όπου ο Κύριός μας έφερεν εις την σωτηρίαν γυναίκαν η οποία ήτο μέσα εις τα δίχτυα του διαβόλου, αλλά με μία διαφορά, ότι ευρισκομένη στην άγνοια και στην αμαρτία αγαπούσεν και ερευνούσεν τας γραφάς. Ένα σημείο το οποίο είναι δι' μας ξένον. Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζομεν τας γραφάς. Και όμως αμαρτωλή γυναίκα ερευνά τας γραφάς, ευρίσκει απορίας και τα σκρύβει μέσα της. Και όταν ο Κύριος μας συνομιλεί με ταυτής και ζητεί από αυτήν να του δώσει νερό δια να πκεί ο Κύριος μας, διότι λέγει το «και κοπιακός εκ της οδηπορίας». Εδώ φανερώνεται η ανθρωπίνη μορφή του Κυρίου μας. Ο Θεός δεν διψά ούτε κοπιάζει. Εδώ όμως η Αγία Γραφή μας περιγράφει ότι εδίψησε, λέγει, διότι ήταν κουρασμένος από την οδηπορία. Πράγμα το οποίο μας κάνει να πιστεύσουμε έτσι περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε. Πράγμα το οποίο δι' εμάς είναι λύσεις απορίας. Δηλαδή, ο Χριστός είναι Θεός ή άνθρωπος? Είναι και τα δύο, αδερφοί μου. Άλλοτε μεν παρουσιάζει την θεϊκή του ιδιότητα, άλλοτε δεν παρουσιάζει την ανθρωπίνη ιδιότητα. Και στην παρούσαν περίπτωση παρουσιάζει την ανθρωπίνη αλλά και την θεϊκή συνάμα. Συζητώντας με την Σαμαρίτιδα της αποκαλύπτει των βίων της, την προσκαλεί εις την αληθινή ζωή, και εκείνη γεμάτη απορία του λέγει, «Κύριε», του λέει, «γνωρίζω ότι είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρίτιδα, δεν έχουμε καμία σχέση, εσείς με εμάς.
Και ο Κύριος δεν σταματά ως εκεί. Μετά που της εζήτησε νερό, της αποκαλύπτει τον βίον της. «Εάν μου δώσεις αυτό το νερό», της λέγει, «εγώ θα σου δώσω νερό δικό μου που δεν θα διψήσεις ποτέ σου». Και η Σαμαρίτιδα ζητά και ποθεί αυτό το νερό. «Κύριε», του λέγει, «δώσε μου το, αυτό το νερό για να μην έρχομαι εδώ». Αλλά και κάτι άλλο του λέγει. Μόνον ένας γνωρίζει τα κρύφια του ανθρώπου και τα σπράξεις του ανθρώπου. Ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, τον οποίον περιμένουμε να έρθει. Αυτός τα γνωρίζει όλα. Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία ο Κύριός μας αποκαλύπτει πλέον τον εαυτόν του ως Θεόν και ως αναμενόμενον σωτήρα του κόσμου. «Εγώ είμαι», της λέγει, «ο λαλόν μετά σου». Όταν ήκουσαν αυτό οι Σαμαρίτης, τόσο πολύ εχάρη, ούτως ώστε έφυγε, λέγει, και πήγαινε στην πόλη και έλεγε εις τους συμπολίτες της ότι εγνώρισα τον Μεσσίαν, τον λεγόμενον Χριστόν, και διηγήθη την όλη ιστορία. Η μία πλευρά του Θείου Κηρύγματος σήμερα είναι αυτή η οποία αφορά την Σαμαρίτιδα, η οποία γίνεται και εις Απόστολος. Ευαπτίστη και τα πέντε της τέκνα και κήρυξε τον Χριστόν εις τη Ρώμη και εις το παλάτι του Νέρονος και μαρτύρησε δια των Χριστών. Το δεύτερο μέρος όμως του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος είναι η απορία των μαθητών, οι οποίοι τον είδαν να ομιλεί με τα γυναικώς. Και ο Κύριος μας μεταφέρει την εικόνα εκείνη όταν του είπαν να του δώσουν φαγητό να φάει, διότι ήταν κουρασμένος και πεινασμένος. Και τους λέγει, «εγώ έφαγα», λέγει, «τον άρτον τον οποίον εσείς δυτείτε να μου το δώσετε». Αναφέρει περί της Σαμαρίτιδος η οποία εσώθη. «Και εγώ εστάλικα», λέγει, «από τον πατέρα μου για να ποιώ το θέλημά του». Αυτή είναι η αποστολή μου την οποία έχω εις τον κόσμο αυτόν. Αλλά και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, λέγει, όταν το σιτάρι είναι έτοιμο προς θερισμόν, χρειάζεται να υπάρξουν οι εργάτες για να το θερίσουν. Και ήρθαν, λέγει, άλλοι και το έσπηραν, λέγει. Και εσείς πρέπει να το θερίσετε. Άλλοι, λέγει, και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελιλήθατε. Εκοπίασαν άλλοι, λέγει, και εσείς έρχεστε εις τον κόπον αυτόν δια να απολαύσετε. Είναι φοβερό το σημείο τούτο, αδερφοί μου, διότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και εις εμάς τους αμαρτωλούς. Αλλά έως ότου να έρθουμε εις το σημείο τούτο, θα ειδούμε το πρώτο
το οποίο ο Κύριος μας μετά από την Ανάστασή Του έστειλε τους μαθητάς πρώτον λέγει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο Του εις τους Ιουδαίους. Εκ των Ιουδαίων λέγει εις την Σαμαρίτιδαν υπάρχει η σωτηρία. Οι Ιουδαίοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι εκράτησαν την πίστη, ήσαν εκείνοι οι οποίοι έμειναν σταθεροί στον Θεόν των αληθινών, ενώ τα έθνη άπαντα ελάτρευαν τα είδωλα. Οι Ιουδαίοι είναι οι εκλεκτοί, τους οποίους ο Θεός εξέλεξε δια την ειδική Του αποστολήν και βούλησιν και ειδικόν Του πρόγραμμα. Διάλεξε τους Ιουδαίους διότι έμειναν πιστοί και κράτησαν τον Θεόν των αληθινών. Δι' αυτό ο Κύριος μας τώρα που θέλει να τους φέρει κοντά Του τους Ιουδαίους λέγει στους μαθητάς Του να πορευθούν πρώτα και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εις αυτούς. Πορευθέντες λέγει, κηρύξατε το Ευαγγέλιο μου της Ιουδαίης λέγει, εις τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ, εις αυτούς λέγει πρώτα και μετά εις τα έθνη. Θέλει ο Κύριος μας να τους σώσει, δι' αυτό και μεριμνά δι' αυτούς. Είναι λοιπόν οι Ιουδαίοι το εκλεκτόν έθνος του Θεού, διότι από αυτό το έθνος εκηρύχθη η αληθινή πίστης και προετοιμάστη αυτό το έθνος για να δεχθεί τον Χριστόν των αληθινών Θεών. Δι' αυτό μέσα εις αυτούς ο Κύριος μας ανέτειλεν εκλεκτούς οι οποίοι εκήρυξαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέ, οι Προφήτε, οι εκλεκτοί του Θεού. Ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, πάντες οι κριτές της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί εκήρυξαν προτού έρθει ο Χριστός τον Χριστόν, τον Μεσσία. Δι' αυτό τους έστειλε ο Θεός για να προετοιμάσουν το έδαφος, να δεχθούν τον Θεόν. Πάντες οι προφήτες είναι αυτοί οι οποίοι λέγει ο Κύριος μας ότι εκοπίασαν λέγει. Άλλοι και κοπιάκασαν. Εμείς λέει στον κόπον αυτόν εισελιλήθατε. Είναι εκείνοι οι οποίοι έπαθον, υπέφερον. Εκοπίασαν, εμαρτύρησαν, ενώρησε και σπηλαίες και τις οπές της γης λέγει. Θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, υπέστησαν τα πάντα λέγει για να κηρύξουν το όνομά μου το Άγιο. Αυτοί έσπηραν λέγει. Αυτοί εθεμελίωσαν, αυτοί έδωκαν την πίστη μου εις τους Ιουδαίους, ώστε αυτοί είναι οι πρώτοι εργάτε του Ευαγγελίου,
Οι πρώτοι οι οποίοι εκουράστησαν, λέγει, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν όρεση και σπηλαίης και τις σωπές της γης, εν ερημίες πλανόμενοι. Βλέπουμε τον προφήτη Δανιήλ μέσα εις τον λάκκον των λεόντων, βλέπουμε τους τρεις πέδας μέσα εις την κάμινον του πυρός, βλέπουμε τον Ιωνάν μέσα εις την κοιλία του Κήτους, βλέπουμε όλους εκείνους οι οποίοι υπέφεραν και βασανίστησαν και θυσιάστησαν δια των Θεών. Και όταν ο Κυριός μας αναστήθη εκ νεκρών, βλέπουμε πρώτα αυτόν τον ίδιο, λέγει, να πορεύεται εις Εμμαούς και να συνομιλεί με τα του Λουκά και του Κλεόπα. Και διήνυγε αυτή τα γραφάς, λέγει, αρχόμενος από τον προφητών έως τη στιγμή εκείνης όπου εσταυρώθη ο Κύριος. Τους ανέφερε τον Ισαΐαν και ήσανε καρδία αυτών, λέγει, κλεισμένες και οι οφθαλμοί, λέγει, δεν έβλεπον ποιος τους ομιλούσε. Αλλά ήσαν τόσο γλυκά τα λόγια του, λέγει, ούτως ώστε εκείνοι οίκουον με τα θαυμασμού. Μα ποιος είναι αυτός ο οποίος συνεπορεύεται με θυμόν? Και όταν έφτασαν εις ένα σημείο όπου ο δρόμος εχωρίζεται εις δύο, επροσποιήθη να τους εγκαταλείψει και εκείνοι ήρθαν να ομιλούν και να τον παρακαλούν: «Κύριε, μείνον με θυμόν ότι προς εσπέρασε στη και κέκλικεν η ημέρα». Και πορεύθη με ταυτόν, λέγει, και κάθισεν στο δείπνο και ευλόγησε, λέγει, τον άρτον. Και τότε επέτρεψαν και διενύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Μόλις όμως άνοιξαν τα μάτια της ψυχής, εκείνος έγινε το άφαντος. Τούτο είναι το πρώτο το οποίο ο Κύριος μας ανεφέρθη εις εκείνους οι οποίοι εκοπίασαν, έπαθον, υπέφερον, για να κηρύξουν την ορθήν πίστην. Μήπως όμως αμέσως μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας δεν βλέπουμε τον πρώτον μάρτυρα, ο οποίος διήνυγε τα γραφάς, ο οποίος ή το δυνατός, λέγει, στα γραφάς, ή το γεμάτος από χάριν του Αγίου Πνεύματος, ή πεπλισμένος, λέγει, Πνεύματος Αγίου. Ποιος είναι αυτός? Ο πρώτος μάρτυρας, ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο οποίος εκήρυξε τον Χριστόν και δια των Χριστών εμαρτύρησε και έχυσε το αίμα του. Να ειδούμε με τα ταύτα των Απόστολων Πέτρων, ο οποίος κηρύττει βασιζόμενος εις τους προφήτας και αποκαλύπτων εις τους Ιουδαίους ότι αυτόν που εσταυρώσατε είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, τον οποίον επεριμένατε. Εκείνοι έσπηραν και κοπίασαν. Εκείνοι εκουράστησαν. Και ο Πέτρος, αφού εκήρυξε τον Χριστόν βασιζόμενος εις τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι εργάστησαν δια των Χριστών, επίστευσαν, λέγει, στο κήρυγμά του 5.000 κόσμος. Να ειδούμε με τα ταύτα των Απόστολων Παύλων. Και εκείνος τίποτε άλλο δεν έκανε ημί μόνον να κηρύττει τον Χριστόν βασιζόμενος εις την Παλαιάν Διαθήκη, εις τους προφήτας, εις τους πατριάρχας, εις τους κριτάς, εις τους βασιλείς. Και ο Απόστολος Παύλος γίνεται το σκεύος της εκλογής του Κυρίου και φέρει εις την πίστην τα έθνη.
άλλοι και κοπιάκασιν και εμείς εις τον κόπον αυτόν εισελιλήθατε. Μπήκατε μέσα στον κόπον εκείνον, λέγει ο Χριστός σήμερον, και δεν ενθυμίστε ότι άλλοι εκοπίασαν. Πρόσεξε, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή να ειδούμε και την πραγματικότητα. Οι γονείς οι οποίοι αγωνιούν, γεννούν τα τέκνα του, προσπαθούν να τους αφήσουν περιουσίες και χρήματα, να μην πεινάσουν, μην τυχόν και πεινάσουν. Δεν θέλουν να κοπιάσουν τα τέκνα. Θέλουν να κοπιάσουν ήδη το αποτέλεσμα. Αντί να έχουν υποχρέωση σε αυτούς οι οποίοι εκοπίασαν για να τους τα δώσουν, το τέλος είναι να τους κλείσουν μέσα στα καπί και να μην τους κοιτάζουν. Άλλοι και κοπιάκας είναι, αν πει κανείς στα τέκνα, άλλοι κοπιάσατε. Εσείς ήρθατε εις τους σκόπους αυτών, αλλά θα το εκτιμήσω. Και προχωρούμε, αδερφοί μου, να δούμε ότι ένας ο οποίος ευρίσκεται εις μία θέση να προσφέρει κάτι, αυτός δεν κοιτάζει ποιοι εκοπίασαν προηγουμένως. Λέγει ότι εγώ θα κάνω από εδώ και πέρα, λέει. Αυτά τα οποία έκανε εκείνος δεν υπάρχουν. Αυτά τα οποία δούλεψε εκείνος, εγώ δεν τους δίδω καμία σημασία. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν εκοπίασαν, άντε εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ένα πράγμα μόνο. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι δικό μου, λέει. Άλλοι και κοπιάκασιν, εμείς, λέει, στον κόπον αυτόν εισελιλήθατε. Μπαίνετε μέσα στους σκόπους του άλλου και δεν δίδετε ουδέ μία σημασία δι' εκείνους οι οποίοι εδούλευσαν, εργάστησαν, έχισαν το αίμα τους. Και τούτο παρατηρείται, αδερφοί μου, ο Σάκης έχει κάπου μία πρόοδο, έχει κάπου μία εργασία, υπάρχει κάπου κάτι το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουμε. Δεν το εκτιμούμε. Δια ποιο λόγο? Λόγω φθόνου. Λόγω υπερηφανίας. Θέλουμε, λέγει, να εξαλείψουμε το όνομα του αυτού, να μην υπάρχει. Θα σβήσουμε τα πάντα να μην τον θυμείται κανείς. Πλην όμως αυτό δεν γίνεται ποτέ. Εκείνος ο οποίος εργάζεται και μένουν οι κόποι του, εκείνος θα έχει την ανάμνηση εκείνων οι οποίοι απείλαυσαν από τους κόπους του. Και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας δίδει πάντοτε υπομονή να αντέχουμε εις αυτάς τας δυσκολίας. Και όχι δυσκολίας, αδικίας. Διότι οι αδικίες είναι φοβερές στον κόσμο τούτο. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας δώσει δύναμη, υπομονή, αντοχή, να αντέξουμε, να φέρουμε εις πέρας την αχαριστία των ανθρώπων. Ο Κυριός μας υπενθυμίζει και λέγει ότι προσέχετε, λέγει, άλλοι εκοπίασαν, εσείς εμπήκατε στους σκόπους των. Εισήλθατε, λέγει, μες στους σκόπους των. Να τους ενθυμίστε εκείνους, διότι εκείνοι έσπηραν, λέει. Εσείς θερίζετε. Αξίωσε μας, Κύριε. Στον κόσμο αυτόν να ομολογούμε το όνομά Σου το Άγιον, να κηρύττουμε το Λόγο Σου, να φέρουμε ψυχάς από την άγνοια στην
γνώση να γνωρίσουμε το όνομά σου και το θέλημά σου στην γενεάν αυτήν την Μιχαλίδα και Μαρτωλών. Και αξίωσε μας, Κύριε, και της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν.